και δικηγόρο της οικογένειας την απόφαση του εφετείου Αθηνών, το οποίο ακύρωσε την αναγνώριση της κόρης της Τζούλιας Παπαδημητρίου από τον Ντόλι Βοσκόπουλο. Όταν είχε γίνει ο γάμος της Τζούλιας με τον Ντόλι, επειδή το παιδί είχε γεννηθεί εκτός προ του γάμου, εκτός γάμου, είχε γίνει μια συμβολιογραφική οικειοθελής πράξη αναγνώρισης. Δηλαδή είχε πει ο κύριος Βοσκόπουλος, αυτή είναι η κόρη μου, η Χαρά, και την αναγνωρίζω. Όταν η Χαρά έφτασε 20 ετών, ο κύριος Βοσκόπουλος είχε προχωρήσει τη ζωή του, είχε παντρευτεί την κυρία Γκερέκου, είχε αποκτήσει ένα άλλο παιδάκι, για κάποιο λόγο που μπορεί να μην τον μάθουμε και ποτέ. Γιατί μπορεί να είναι ένας λόγος δικός του πολύ προσωπικός. Δεν τον έχουμε μάθει ποτέ το λόγο. Για κάποιο λόγο λοιπόν ο κύριος Τόλης Βοσκόπουλος είπε ότι αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Θέλω να άρω την αναγνώριση αυτή, την πράξη αναγνώρισης, και έλα να κάνουμε τεστ DNA, γιατί είμαι βέβαιος ότι δεν είσαι δικό μου παιδί. Κάποιος πήγε να ρωτήσει κάτι στο... Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπδημητρίου, αν ακόμα και τώρα που έχει προχωρήσει η διαδικασία, η δικαστική, έχετε το δικαίωμα να κάνετε ανέρεση. Η ανεψιά σας, η κόρη της Τζούλιας Παπαδημητρίου, έχει την πρόθεση να προσέλθει σε ένα κέντρο DNA, να κάνει πραγματικά... Θα σας εξηγήσω. Μια εξέταση. Ναι. Λοιπόν, σήμερα που εκδόθηκε η απόφαση, εγώ επικοινώνησα με την Χαρά, η οποία διαμέσου της μητέρας της πάλι μου είπε το εξής, ότι εγώ θέλω να καταστεί σαφές σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό, ότι θέλω, προτίθεμαι, σύντομα να έρθω και να κάνω το τεστ αυτό το οποίο προϋποθέτει για να μπορέσει να αποδειχθεί αν είναι όχι. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Είναι μέχρι τώρα δεν είχε συμβεί αυτό. Η κυρία Παπαδημητρίου, για να αντιρωτήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, η κυρία Τζούλια Παπαδημητρίου ζήτησε να παρέμβει στην εκπομπή. Κυρία Παπαδημητρίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό που κουβεντιάζουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί τώρα, δηλαδή η Χαρά είχε πάρα πολλές... Όχι, θα μ' αφήσετε καταρχήν, γιατί ζήτησα να μιλήσω στην εκπομπή σας για τον εξής λόγο. Για τη μεγάλη περιουσία που διέθεσε ο κύριος Βοσκόπουλος για να σπουδάσει η Χαρά. Έχω να πληροφορήσω εσάς και το κοινό σας ότι ο κύριος Βοσκόπουλος μόνο για 3 χρόνια, από 15 μέχρι 18 χρονών, συνέβαλε στις σπουδές της Χαράς. Δεν χρυσοκλήρωσε, διότι σπουδές της Χαράς τις πλήρωνε η οικογένειά μου και εγώ, και συνέβαλε ο κύριος Βοσκόπουλος από 15 μέχρι 18 χρονών. Κάθε παιδί λοιπόν... Ένα λεπτό, είναι σημαντικό αυτό. Εμείς ξέραμε μέχρι τώρα ότι ο κύριος Βοσκόπουλος πλήρωνε τα σχολεία και... Από πού το ξέρατε? Από πού? Από τα δημοσιεύματα, από αυτή την αίσθηση, από αυτά που λένε, τα διαψεύσει και κανείς βέβαια. Άρα ένα λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ο κύριος Βοσκόπουλος πλήρωσε το σχολείο της Χαράς στην ουσία... Τρία χρόνια. Να ρωτήσω τις σπουδές της Χαράς... Γιατί είναι σημαντικό. Θα θέλω να ρωτήσω. Τις σπουδές της Χαράς Βοσκοπούλου δεν τις πλήρωσε ο κύριος Βοσκόπουλος? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ένα λεπτό. Αλλάζει εδώ το θέμα. Όταν είναι λοιπόν 18 χρονών η Χαρά, και επειδή όλα τα παιδιά μέχρι τα 26, από την ώρα που έχουν εισέλθει σε κάποιο πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο, έχουν λοιπόν το δικαίωμα να ζητήσουν και από τους δύο γονείς να συνδράμουν στις σπουδές. Η Χαρά αυτό και έτραξε μέσω των δικηγόρων της. Την άλλη μέρα λοιπόν που πήγε το εξώδικο στον κύριο Βοσκόπουλο και εκδικάστηκε ένα ποσό να καταβάλει στη Χαρά, την άλλη μέρα, χωρίς να το καταβάλει ο κύριος Βοσκόπουλος, ζήτησε τεστ DNA μέσω των καναλιών. Αυτό έγινε, για να ξέρετε ακριβώς τι. Το ποσό αυτό που. Το ποσό αυτό που επιδικάστηκε. Ένα λεπτό. Έχετε δίκιο. Κυρία Παπαδημητρίου, έχετε δίκιο ότι δεν είμαι. Εγώ προσωπικά δεν ήμουν πληροφορημένη. Καλά, δεν ήταν πληροφορημένο με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό σας πήραμε τηλέφωνο και γι' αυτό φέραμε εδώ τον αδελφό σας για να ρωτήσουμε. Εγώ ρωτώ ξανά, είναι σημαντικό. Ρωτώ ξανά. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Ένα λεπτό. Εσείς ζητήσατε ένα ποσό. Επιδικάστηκε ένα ποσό. Η Χαρά. Η Χαρά ζήτησε ένα ποσό. Ωραία, έχετε δίκιο. Η Χαρά ζήτησε ένα ποσό. Αυτό το ποσό που επιδικάστηκε,
Το πλήρωσε ποτέ ο κύριος Βοσκόπουλος? Την άλλη μέρα έχω τα έγγραφα, κυρία. Δεν δόθηκε ποτέ ούτε ένα ευρώ? Όχι, ούτε μισό, όχι ένα. Αυτό ούτε το πληροφορούμαστε πρώτη φορά. Τρία χρόνια μόνο, κύριος Βοσκόπουλος. Εγώ είχα μείνει, κυρία Παπαδημητρίου, στην απόφαση του δικαστηρίου και θεωρούσα ότι η απόφαση τηρήθηκε στην πορεία. Λέτε ότι δεν έδωσε. Κυρία Στεφανίδου, υπάρχουν έγγραφα. Ωραία, εντάξει. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Υπήρχε η εσφαλμένη άποψη. Ξέρετε, εγώ επειδή μιλάω με αποδείξεις πάντα, γι' αυτό σας το λέω, σας στέλνω και τα έγγραφα. Άρα δεν πλήρωσε ποτέ τις σπουδές της Χαράς ο κύριος Βοσκόπουλος? Τρία χρόνια μόνο συνέβαλε από τα 15 και τα 18. Από τα 18 και μετά δεν πλήρωσε μία δραχμή. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Όχι, αυτό είναι όπως σας το λέω. Μάλιστα. Είναι τελείως διαφορετικό από αυτά που θέλει η άλλη πλευρά να βάλει τους δημοσιογράφους να λένε. Δεν ενδιαφέρει όμως. Καλά, όχι, ας μην το πάμε εκεί. Ας το πάρουμε ότι δεν είχε ποτέ διευκρινιστεί και από τη δική σας μεριά ακριβώς το τι είχε συμβεί. Το αν τηρήθηκε. Όλοι το έχουμε παρακολουθήσει όλο αυτό. Έχετε δίκιο. Το αν τηρήθηκε η απόφαση του δικαστηρίου. Γιατί την απόφαση την ξέραμε. Είναι κάτι που δεν είχε γνωστοποιηθεί από τη μεριά της κυρίας Παπαδημητρίου. Για τρία χρόνια, από 15 μέχρι 18, μόλις η Χαρά έκανε η ίδια αίτηση για τις περαιτέρω σπουδές της, όπως έχουν δικαίωμα. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα από την ώρα που έχει εισαχθεί σε πανεπιστήμιο μέχρι τα 26 να ζητήσει από τους γονείς της, πράγμα που έπραξα εγώ, ζήτησε και από τον πατέρα της. Ο πατέρας της λοιπόν θεώρησε σωστό να ζητήσει τεστ DNA. Μάλιστα. Έτσι έγινε όλη η ιστορία. Τώρα πάμε λίγο στο παρακάτω. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Παπαδημητρίου. Βεβαίως, γιατί, ωραία, ως εδώ πραγματικά δώσατε διευκρινήσεις και είναι σημαντικές. Γιατί και στην κοινή γνώμη η ιστορία ότι ο Τόλης Βοσκόπουλος χρυσοπλήρωνε αυτό το παιδί για πολλά χρόνια, τα πανεπιστημιά του, όλα αυτά, μετράει διαφορετικά. Δεν μου είχε αγοράσει και αεροπλάνο. Μου είχε αγοράσει. Κυρία Στεφανίδου, ένα λεπτό. Είναι σημαντικό. Ένα σημαντικό. Ακόμα με ρωτάνε ο κόσμος τι έχω κάνει το αεροπλάνο που μου αγόρασε. Μου είχε πει ότι μου είχε αγοράσει και αεροπλάνο. Ωραία. Αυτό δεν λέει τίποτα. Τι λέει ο κ. Βοσκόπουλος, πολύ λίγο με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει τι αναπαράγει το σύστημα όλο. Και δεν μιλάω ούτε για εσάς ούτε για κανένα δημοσιογράφο. Ναι, υπάρχει όμως. Απλώς, όταν σας τροφοδοτούν με ειδήσεις, είναι λογικό να τις μεταφέρετε. Λοιπόν, ας είναι σωστές οι ειδήσεις που μεταφέρουν. Ωραία. Υπάρχει όμως ένα θέμα εδώ, ένα ερώτημα. Έτσι. Ναι, η Χαρά είχε πολλές φορές την ευκαιρία να προσέλθει, να κάνει τεστ DNA, έγιναν δύο δικαστήρια. Όχι πολλές φορές. Δύο φορές. Ακούστε. Δύο φορές. Αρκετές είναι δύο φορές. Ναι. Γιατί δεν προσήλθε η Χαρά για το τεστ και τώρα εκ των υστέρων που βγήκε η απόφαση λέει τώρα είμαι διατεθειμένη να κάνω τεστ. Αφήστε με. Λοιπόν, καταρχήν έχετε δύο δικηγόρους εκεί, οπότε θα μπορώ να μιλήσω και να με διορθώσω. Δεν έγινε. Δύο φορές συγκεκριμένα. Την πρώτη φορά ήταν όταν βγήκε, όπως σας είπε και ο κύριος Παπαδημητρίου, ο αδελφός μου, στα κανάλια και έπαθε το σοκ, είχε μια άρνηση, τελικά δέχτηκε. Μέσω δικαστηρίου, διευκρινίζω και αυτό, έχει δικαίωμα ο κάθε ενδιαφερόμενος να ορίσει τεχνικό σύμβουλο. Στην ιατροδικαστική λοιπόν αίθουσα καλέστηκε ο κύριος Βοσκόπουλος από δύο γενετιστές, τους οποίους είχε ορίσει το δικαστήριο, να δώσει δείγμα αίματος. Εγώ πήγα. Η Χαρά είχε πει θα έρθω, να δώσουν οι γονείς μου και θα έρθω. Και ο κύριος Βοσκόπουλος δεν δέχτηκε και αποχώρησε. Έτσι ακριβώς έγινε. Τι λοιπόν, εννοείται δεν δέχτηκε. Έφτασε μέχρι εκεί δώσει, και δεν έδωσε το αίμα. Ήθελε να δώσει μόνο στον ηθικό του. Δεν ήθελε να δώσει στον άλλον που είχε ορίσει. Ωραία. Ο τεχνικός σύμβουλος όμως δεν ήταν ορισμένος από το δικαστήριο. Δεν ήταν τη λύση του δικαστηρίου. Δύο. Ήταν δύο. Άρα δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να εικάσει ότι ήταν μια στημένη ιστορία. Γιατί δεν το ξέρω, θα μπορούσε ο καθένας. Όχι. Εννοώ ότι ο τεχνικός σύμβουλος, ο ένας από τους δύο, θα δούλευε υπέρ κάποιου. Αυτό εννοώ. Για να τα λύνουμε λίγο αυτά. Υπέρ της αλήθειας. Δεν είναι ωραία. Η αλήθεια να λάμπει. Λοιπόν, όταν είναι μια διασφαλισμένη διαδικασία και όπως σας είπε και ο κύριος Παπαδημητρίου, τότε, ακούστε, η κυρία Βοσκοπούλου Γκερέκου, όπως λέγεται, ήταν υπουργός.
με διαδικασίες που εγώ δεν τις ξέρω πώς ήταν. Είδατε την άλλη μέρα μετά από λίγο καιρό για λόγους 5 εκατομμυρίων ευρώ την βγάλανε από το Υπουργείο. Και τώρα δεν το, δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ δεν ξέρω πώς γίνονται οι διαδικασίες. Ό,τι χαρά. Ναι, να σας πω κάτι όμως. Είναι, αυτό νομίζω ότι είναι παντελώς άσχετο. Όχι, κυρία Γερέκου, ας μην πει μέσα σε αυτή την συζήτηση. Η κυρία Γερέκου δεν έχει... Κυρία Γερέκου δεν... Όχι, κυρία Παπαδημητρίου, δεν είναι σχετικό. Η κυρία Γερέκου δεν έχει καμία σχέση, ουδε μία εμπλοκή. Η κυρία Γερέκου ήταν εκεί σε εκπομπή. Δεν... Κυρία... Όχι, ένα λεπτό, ακούστε με. Δεν έχει κάποια εμπλοκή, κυρία Γερέκου, στην υπόθεση κυρία... του συζύγου του με το παιδί πώς του και την πρώην ένα σύζυγό δεν του. Έχει δεν έχει, είναι δεν απλά σύζυγος του Τόλι Βοσκόπουλου. Ας μην την μπλέκουμε σε αυτή τη διαμάχη, την, δεν την κυρία Γερέκου. Δεν την εμπλέκετε εσείς. Δεν την εμπλέκετε εσείς. Δεν την εμπλέκετε εσείς. Εγώ δεν την εμπλέκω. Εγώ λέω από την ώρα που η σύζυγος του κυρίου Βοσκόπουλου είχε μία θέση την οποία ήταν μία θέση η οποία ήταν επιρροής αν θέλετε. Έτσι η Χαρά έκρινε σκόπιμο μέσω δικαστηρίου να βάλει και άλλον γενετιστή. Τι το κακό βρίσκεται σε αυτό? Δεν βρίσκουμε κάποιο κακό. Ένας μπορεί να δηλώσει ότι θέλει και ένα δεύτερο γενετιστή. Λοιπόν, απλά να πούμε ότι στην πρώτη διαδικασία υπήρχε ένας γενετιστής από κάθε οικογένεια. Ναι. Ορισμένος από κατάλογο που διατηρούν τα δικαστήρια. Ναι. Πολύ σωστό. Προσήλθε η κυρία Παπαδημητρίου γιατί είναι τριμερής η διαδικασία. Πρέπει να πάει μάνα, πατέρας και παιδί. Ναι. Έδωσε, όπως μας λέει, δείγμα και στους δύο γενετιστές. Και είχε σκοπό να πάει και το παιδί. Ο κύριος Βοσκόπουλος όμως προσήλθε, όπως μας λέει η κυρία Παπαδημητρίου, και έδωσε μόνο στον έναν γενετιστή, μη δεχόμενος να δώσει και στο γενετιστή που όρισε η οικογένεια Παπαδημητρίου. Και τι ήρθε το εφετείο να κάνει εδώ, πιθανότατα, για να συγκλίνει, όρισε έναν. Το εφετείο όρισε έναν. Σε αυτόν τον έναν, για δεν πήγατε. Να σας πάω λοιπόν εκεί. Να σας πάω εκεί, κύριε Στεφανίδου. Ναι, ναι. Λοιπόν, ορίζει έναν, παίρνω την άλλη πλευρά τον δικηγόρο και προσπαθούσα να τον βρω, δεν σήκωνε τα τηλέφωνα. Μου είπε η Χαρά, μου λέει μαμά σε παρακαλώ πάρε 3-4 μέρες αναβολή για να κανονίσω και εγώ τα θέματα μου εδώ για να έρθω. Παίρνω τη γενετήστρια που είχε οριστεί από το δικαστήριο, πλέον δεν ήταν σε εξουσία κανένας, οπότε δεν είχαμε και κανένα πρόβλημα να γίνει διαδικασία κανονικά. Παίρνω τη γενετήστρια και αυτό μπορείτε να το εξακριβώσετε εσείς, κυρία Στεφανίδη, δημοσιογράφος είστε. Μίλησα μαζί της, της λέω, σας παρακαλώ πολύ, 3 μέρες μπορείτε να δώσετε αναβολή για να έρθει η Χαρά. Μου λέει, κυρία Παπαδημητρίου, μακάρι να μπορούσα, αλλά η άλλη πλευρά μου με έχει διαβεβαιώσει ότι θα με καταγγείλει, εάν δώσω έστω και μία ώρα αναβολή. Πέστε μου, κυρία Στεφανίδου, εσείς που είστε μητέρα, και όλες οι μητέρες και όλοι οι πατεράδες. Οι πραγματικοί πατεράδες, πατέρες με την έννοια του πατέρα, έτσι. Ποιος πατέρας δεν θα έδινε αναβολή στο παιδί του για να έρθει μετά από 2-3 μέρες. Και έτσι ακριβώς ένα δεν λεπτό. Πρόλαβε η Χαρά να πάει στο τεστ. Η ημερομηνία όμως που θα γινόταν το τεστ δεν είχε οριστεί κάποιες μέρες πριν. Δηλαδή δεν σου λένε σήμερα το πρωί έλα τώρα, μπορείς δεν μπορείς, σου λένε έλα την τάδε του μήνα, κανονίζεις τις δουλειές σου. Αν είναι τόσο σημαντική αυτή η διαδικασία όσο φαίνεται να είναι, πας και δεν είσαι. Στεφανίδου, ξέρετε φαντάζομαι ότι στο πανεπιστήμιο όταν δίνεις ένα μάθημα, δεν λες ξέρεις έχω πρόβλημα οικογενειακό. Και μου ζητάει ο πατέρας μου να κάνω DNA και πρέπει να φύγω σήμερα. Ήταν εντός εξεταστικής αυτό. Βεβαίως. Ναι. Ήταν εντός. Μία στιγμή. Συγγνώμη, κύριε Παπαδημητρίου. Γιατί εξεταστικές στο εξωτερικό είναι... Αν ήταν Μάιος, πράγματι εξεταστικές στην Αγγλία, εάν δεν πας να δώσεις το μάθημα, σε στέλνουνε. Γεια σου. Πρέπει να έχεις πολύ σοβαρό λόγο. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα ζωής, γιατί εδώ τίθεται θέμα ζωής, θα προτιμούσα να χάσω το μάθημα παρά να μην εμφανιστώ στο DNA. Εντάξει, τώρα και αυτό, ούτε αυτό είναι σωστό, βρε Χρύσλα. Ούτε και αυτό είναι σωστό. Όταν πραγματικά είναι ένα τεράστιο θέμα. Στο εξωτερικό δεν έχεις και πολλά περιθώρια να χάσεις. Ένα περιθώριο έχεις. Ένα περιθώριο το έχεις. Και εγώ το λέω καθαρά από άποψη αξιοπρέπειας. Όταν λοιπόν αυτό το παιδί βάλεται... Το παιδί βάλεται. Λες τον πατέρα σου, δώσε μου ρε πατέρα μια εβδομάδα και να το κάνω. Είναι την κυρία μου, θα χαλούσε τη ζωή του για να έρθει να κάνει το βίτσιο
για την περιβή σου πρόκειται. Τι λέτε, κυρία μου, να σας θα πω... επιτρέπατε εσείς στον εαυτό σας, όχι στο παιδί σας, να το κάνει αυτό? Θα... Όταν είναι λοιπόν, δεν με ακούσατε, κυρία Παπαδημητρίου, τι ακριβώς είπα. Δεν ακούσατε τι είπα. Ζητάτε από τη χαρά να σταματήσει, τροπή να σταματήσει το κάθε παιδί τη ζωή του για να κάνει το βίτσιο. Δεν με ακούσατε καλά, κυρία Παπαδημητρίου. Σας είπα ότι ένα παιδί σε μια τόσο κακή ψυχολογική κατάσταση που βάλετε από παντού και που βάλετε και από πού, από το πρόσωπο του πατέρα του, που είναι τραγικό για τη ζωή ενός παιδιού αυτό που συμβαίνει. Ίσως θα έπρεπε κάποιοι, κάπως εσείς, είστε να το αποφασίσετε ψυχολόγος, λίγο διαφορετικά. Όχι, είμαι άνθρωπος, κυρία είστε Παπαδημητρίου, ψυχολόγος. Και δεν πιστεύω, στη... άνθρωπο, και δεν πιστεύω στους δεσμούς αίματος όσον αφορά γονείς και παιδιά. Πιστεύω στους γονείς που μεγαλώνουν παιδιά με την ψυχή τους. Που είναι χειρότερο αυτό που λέω τώρα για τον κύριο Βοσκόπουλο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν πιστεύω εγώ και γι' αυτό και μιλάω με αυτόν τον τρόπο και προσπαθώ να καταλάβω πρακτικά τι έχει γίνει. Γιατί αυτό το παιδί λοιπόν βάλετε χρόνια. Ρωτάω λοιπόν κι εγώ, δεν μπορούσε να γίνει έστω και μία ανατροπή που μπορεί να θεωρηθεί κακή τη στιγμή που συμβαίνει, για να εξομαλυνθεί όλη η υπόλοιπη ζωή του? Αυτό λοιπόν ρωτάω εγώ. Για να σφραγίσουν στόματα, για να τελειώνει αυτή η ιστορία και το παιδί να έχει μια φυσιολογική ζωή. Αυτό ρωτάω εγώ. Μήπως λοιπόν έπρεπε να ανατραπεί το θέμα του πανεπιστημίου? Να ανατραπεί πώς? Δηλαδή οι τρεις ή πέντε μέρες θα ήταν ακούστε αυτό που θα αναδείκνυα. Ένα παιδί που προσπαθεί να ορθοποδήσει. Αν είναι δυνατόν. Μετά από όλα αυτά που λέτε. Μετά από ένα παιδί που προσπαθεί να ορθοποδήσει. Αφήστε με να μιλήσω τώρα. Ένα παιδί που προσπαθεί να ορθοποδήσει. Μετά από αυτά όλα. Με ακούτε? Ναι, ναι. Προσπαθεί να ορθοποδήσει μετά από όλα αυτά που του έχουν συμβεί. Πιστεύετε εσείς ότι θα έπρεπε να σταματήσει τη ζωή του, να πάει τη ζωή του κάποια χρόνια πίσω για να κάνει το βίτσιο ενός ανθρώπου ο οποίος το κάνει για τους λόγους που σας εξήγησα? Ένα. Και ένα δεύτερο. Η χαρά, όπως σας εξηγώ, και όπως σας έχει πει και η ίδια, δεν θα το κάνει για να κλείσει κανένα στόμα. Ούτε το δικό σας, ούτε το δικό μου. Θα το κάνει για να έχει λόγο να κλείσει. Το κατάλαβε, άρχισε να θέλω. Δεν υπολογίζει η χαρά. Δεν είναι λαϊκή τραγουδίστρια. Ούτε θέλει να γίνει. Δεν θέλει να γίνει ούτε ηθοποιός, ούτε τραγουδίστρια. Δεν ήταν αυτό το ζητούμενό της. Ποτέ. Καταλάβατε. Το όχι. Ζητούμενό της. Απλά είναι μια υπόθεση γίνει που έχει πάρει πολύ δημοσιότητα, κυρία Παπαδημητρίου, εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν δεν ήθελε να σφραγίζει κανένα στόμα, η χαρά έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει στη ζωή της και ήταν έτοιμη, είναι έτσι. Ζήτησε μια μικρή αναβολή τριών ημερών. Από ποιον? Δεν το ζήτησε από τον ξένο άνθρωπο, από τον πατέρα της. Από έναν άνθρωπο ο οποίος έβγαινε στα κανάλια και έκλαιγε για το παιδί του. Και έναν άνθρωπο που έλεγε ότι το στερούσα εγώ η κακιά μάνα το παιδί του. Ένας άνθρωπος λοιπόν δίνει τρεις μέρες αναβολή και πέντε μέρες. Θα συμφωνήσω. Έτσι, λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να σας πω το εξής. Εγώ, επειδή ακούστηκαν αυτά οι παραφιλολογίες και οι εμπλοφιλοσοφίες και ήθελα να διευκρινίσω κάποια πράγματα, γι' αυτό βγήκα. Επίσης, θέλω να σας πω ένα πράγμα και γι' αυτό είναι ο δικηγόρος, ο αδερφός μου, ο οποίος αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί τη χαρά. Η χαρά, επειδή άκουσε δημόσια και της τα μετέφερα εγώ προσωπικά, ότι ο κύριος Βοσκόπουλος θέλει να κάνει έστω και ιδιωτικά το DNA, η χαρά αυτή έρχεται, εάν της πει εντός τριών ημερών, έρχεται στο γενετιστή και καλέστε τον παρακαλώ πολύ, γιατί αυτό το είπε, δεν είναι ότι το είπε, δεν ξέρω αν θα το αφισβητήσει και πάλι. Έχει τον κύριο Πάγκαλο, τον καθηγητή και το εργαστήριό του, ορίζει η χαρά. Ας ορίσει και εκείνος άλλους 10 γενετιστές, δεν έχουμε πρόβλημα, να έρθει να, δεν έχει πρόβλημα κανένα, η χαρά να έρθει να το κάνει. Για να τελειώσει αυτή η παραφιλολογία. Ναι, να σας πω κάτι όμως. Ο κύριος Βοσκόπουλος έχει δικαιωθεί στα δικαστήρια. Καλά, άμα είναι, είχε, μόνο τυπικό, έχει, για τα όχι, ένα λεπτό όμως. Όταν κανείς έχει δώσει και ένα δικαστικό αγώνα πολλών ετών και έχει δικαιωθεί δύο φορές, μετά δεν σου έχει λέει. Μία και στο εφετείο. Κέρδισε και το εφετείο. Μετά σου λέει, για ποιο λόγο εγώ να μπω πάλι σε αυτή τη διαδικασία. Ένα λεπτό, να σας πω. Ο ίδιος είπε ότι θέλει να κάνει έστω και ιδιωτικά. Πότε το είπε αυτό? Το έχει πει σε διάφορα. Βεβαίως. Και ο ίδιος και ο. Εάν θέλει τώρα και εκ των υστέρων, πραγματικά θα με εντυπωσιάσει το γεγονός, γιατί έχει βγει και η εφετειακή απόφαση, έχει δικαιωθεί στο δικαστήριο. Αν είναι τυπικό το θέμα, αν είναι απλά τυπικό το θέμα,
και δεν είναι ουσιαστικό. Γιατί δεν μιλάμε για τύπης. Το τύπης πατέρας μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Καλά, δεν είναι. Ουσία, δεν είναι. Αυτό δεν ενδιαφέρει τον κύριο Βοσκόπουλο. Εσείς, ένας πατέρας είναι να μάθει πραγματικά είναι παιδί του κάποιον. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, εάν δεν είναι λοιπόν τύπης και είναι ουσία, αν είναι τύπης, αφήστε το τι θα κάνουν οι δικηγόροι για να προσβάλλουν την απόφαση αυτή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όχι, και πάλι σας επαναλαμβάνω, όχι για να φέρει το όνομα Βοσκόπουλου. Η Χαρά είναι διατεθειμένη να το αλλάξει το όνομά της. Όμως θέλει να κάνει DNA για να το αλλάξει το όνομά της. Θα το κάνει το DNA και μετά θα το αλλάξει. Όχι απόφαση και να είναι. Δεν είναι επί της ουσίας ούτε το όνομα. Αν έχει αρθεί, ούτε... αν έχει αρθεί η αναγνώριση, δεν ξέρω, μπορεί να φέρει το όνομα του Τόλι Βοσκόπουλου. Μα δεν το θέλει να το φέρει. Αυτό που λέει και, αυτό που λέει και η κυρία Παπαδημητρίου, δεν είναι ότι πια επιθυμεί να το φέρει. Σας είπα ότι, πολύ καλά, ότι αυτή τη στιγμή η Χαρά απλά θέλει να διαφανεί η αλήθεια εξ αρχής. Η αλήθεια δεν θέλετε τόσο καιρό. Έτσι. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν ήθελε ο πατέρας της. Εδώ είναι η Χαρά λοιπόν. Αυτή τη στιγμή λέει, ορίστε μου προθεσμία, έρχομαι για την αλήθεια. Θέλετε για την κοινή γνώμη, θέλετε για οτιδήποτε αυτό, ευχαριστεί αν θέλει, όμως, το κοινό. Εγώ αν η άλλη πλευρά πει ότι να σου πω, είχες κορίτσι μου δύο ευκαιρίες, ναι. Έγινα δύο δικαστήρια και δεν ήρθες. Αυτά είναι νομικής φύσεως, τα οποία, αυτά είναι νομικής τώρα φύσης. Τώρα τι θέλεις εκτός πέρα. Είναι νομικό. Το νομικό σας ενδιαφέρει. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει σαν κοινωνία να μάθουμε όλοι, όλα αυτά τα χρόνια θέλανε να μάθουν τελικά είναι ή δεν είναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ και λέμε, θέλουμε μία προθεσμία, αν θέλουν και έχουν τη διάθεση, εδώ είμαστε και πάμε να κάνουμε αυτή την ανάλυση. Εγώ αυτό που κατάλαβα πάντως από την κυρία Παπαδημητρίου είναι ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, ακόμα και αν το DNA αποδείξει ότι είναι... κόρη του Τόλι Βοσκόπουλου, η πρόθεσή της είναι να αλλάξει ούτως ή άλλως το όνομά της και να μην λέγεται Βοσκόπουλου. Μα δεν είναι το θέμα αυτό. Δεν είναι αυτό που έχει διαφανεί τελικά από όλη την... Το επώνυμο, κυρία μου, το επώνυμο είναι τυπικό. Η ουσία είναι αυτή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και εμένα με βρίσκεται σύμφωνη, σας το δήλωσα. Στον κόσμο, φαντάζομαι ενδιαφέρει μόνο τους δυο τους. Έτσι. Μόνο τους. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσει λοιπόν όλο. Δεν είναι μόνο οι δυο τους. Όχι. Είναι, υπάρχει και μία... Υπάρχει και μία μικρόφωνο, δεν έχετε, αν θέλετε στο μικρόφωνο να τα πείτε. Υπάρχει και μία οικογένεια άλλη, υπάρχει ένα άλλο κοριτσάκι. Φαντάζομαι επίσης το ενδιαφέρει να ξέρει, έχει και μία αδελφούλα. Και προφανώς και αυτό συζητιέται. Δεν έχει αδελφούλα. Αν έχει μία αδελφούλα, τι θα κάνει. Αν έχει μία αδελφούλα, τι θα κάνει. Κυρία Στεφανίδου, ναι, αλλά αυτό είχε, αυτός ο δικαστικός αγώνας είχε επίπτωση και στις δύο οικογένειες. Είχε, είχε πολύ βαριά επίπτωση στη Χαρά που ξαφνικά στα 20 έχασε το έδαφος κάτω από τα πόδια της. Ο πατέρας της λέει δεν είναι πατέρας της. Αλλά είχε επίπτωση και στην άλλη οικογένεια. Είχε επίπτωση και στο άλλο το κοριτσάκι που δημοσίως είχε ένα πατέρα ο οποίος... εφέρε το να έχει πετάξει στο καλάθι των αχρήστων το άλλο του το παιδί. Ακριβώς. Και άλλα πολλά. Δηλαδή και είχε και στις δύο οικογένειες επιπτώσεις. Ακριβώς όπως το είπατε έχει γίνει. Ακριβώς έτσι όπως το είπατε έχει γίνει. Εγώ δεν λέω ότι έχει γίνει έτσι. Εγώ είπα τι εφέρε το τόσα χρόνια. Γιατί τώρα. Σας λέω ότι όπως ναι, μα τώρα όμως, κυρία Παπαδημητρίου, επειδή λέμε κάθε φορά ότι τις δικαστικές αποφάσεις πρέπει να τις σεβόμαστε. Και αυτό το λέμε σε όλες. Εδώ υπάρχει μια δικαστική απόφαση που λέει ότι η αναγνώριση της Χαράς πρέπει να έρθει. Τέλος. Αναμενόμενη. Κυρία Στεφανίδου, ένα λεπτό. Σωστό. Κυρία Στεφανίδου μου. Κυρία Στεφανίδου μου, όπως ο κύριος Σαββίδης θα σεβαστεί οποιαδήποτε απόφαση βγάλει το δικαστήριο για την ομάδα του, θα είναι σεβαστή όσο συγγνώμη και να ζητήσει. Έτσι, έτσι κι εγώ, αυτή τη στιγμή και η Χαρά σέβεται την απόφαση. Όμως είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν συζητάω για την απόφαση αυτή τη στιγμή. Είναι απολύτως σεβαστή. Αυτό είναι κάτι... Δεν κατηγορώ την απόφαση. Σαφώς και βγήκε μία απόφαση, διότι δεν έγινε το τεστ. Δεν βγήκε μία απόφαση γιατί έγινε το τεστ. Έγινε μία απόφαση γιατί δεν έγινε το τεστ. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν
ο κύριος Βοσκόπουλος έφερε μεγάλη πορεία και στο δεύτερο του παιδί, γιατί ο κύριος Βοσκόπουλος είχε και τα έλεγε αυτά, δεν βγήκε χαρά. Ας καθίσει λοιπόν τώρα να κάνει το DNA. Εκτός αν το έκανε τυπικά και το έκανε μόνο για να μην πληρώνει τη διατροφή, και καλώς το έκανε τότε. Και μπράβο, ωραία, σωστή απόφαση. Έξαμε πολύ μικρό ψυχό λοιπόν, αυτό το πράγμα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ. Έλα, Άγγελε, θες κάτι να πεις. Μιλήσαμε, βεβαίως, Άγγελε, μιλήσαμε και με τον δικηγόρο του κυρίου Βοσκόπουλου και του ζητήσαμε να μας κάνει μια δήλωση. Δεν ήθελε, μας είπε ότι περιμένουν το σκεπτικό της απόφασης να το διαβάσουν και να δούνε τι ακριβώς και ποιους λόγους δεν αναφέρει. Δεν ζητήσαμε μόνο από τον κύριο Βοσκόπουλο. Επειδή μίλησα και εγώ με τον κύριο Δημακόπουλο, δεν θα καυθεί, λέει, η αντίστασή του και δεν θα μιλήσει ποτέ, όπως εδώ και 42 χρόνια, σε κανένα δημοσιογράφο. Ναι, δεν είναι μόνο ο κύριος Δημακόπουλος, ο οποίος δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί, γιατί δεν θέλει να μιλάει σε κανένα δημοσιογράφο και είναι δικαίωμά του. Είναι δικαίωμά του, διότι οι δίκες σχεδίζονται στα δικαστήρια, όχι στην τηλεόραση. Έτσι, και ακριβώς. Δεν είναι υποχρεωμένος ο δικηγόρος να κάνει δηλώσεις τηλεόραση. Εκτός από τον κύριο Δημακόπουλο, επικοινώνησες, πήρες και την κυρία Κερέκου στο κινητό για να βρούμε τον κύριο Βοσκόπουλο. Μίλησα με κάποιον άνθρωπο δικό της, εξήγησε ότι η εκπομπή θα φιλοξενήσει το θέμα, ότι θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Παπαδημητρίου. Δεν επιθυμούμε να έχουμε μονόπλευρα έναν καλεσμένο, έτσι, αλλά θέλουμε κάποιον άνθρωπο, ας μας τον υποδείξει η οικογένεια Βοσκοπούλου, που να βγει για το θέμα στην εκπομπή, χωρίς να υπάρξει διαφωνία και συζήτηση με τον κύριο Παπαδημητρίου. Και δυστυχώς δεν λάβαμε καμία απάντηση. Και επίσης επικοινωνήσαμε και με συγγενείς του κ. Βοσκόπουλου, οι οποίοι δεν ήθελαν να τοποθετηθούν στην εκπομπή. Αυτά διότι ο κόσμος κρίνει και από αυτό που παρουσιάζουμε. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η Στεφανίδου έβγαλε πάλι την Τζούλια του Παπαδημητρίου, τον αδελφό της, βάλει κατά του Βοσκόπουλου. Εγώ δεν βγαίνω λοιπόν, εννοείται ότι υπήρξε αντίστοιχη πρόταση και στην άλλη πλευρά, ναι, για να καταγράψουμε και όσο οφείλουμε άλλωστε. Κυρία Στεφανίδου, εγώ θέλω να καταστήσω σαφές ότι εμείς προτιθέμεθα να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία όπως δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Βεβαίως έχει βγει η απόφαση, είναι κάτι το οποίο το σεβόμαστε απόλυτα, διότι ωραία, ίσως αυτό δεν αντιλαμβάνεται και το κοινό, ότι αυτή τη στιγμή εμείς τη σεβόμαστε την απόφαση. Ωραία. Σεβόμαστε την απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου. Από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχει η πρόθεση από την άλλη πλευρά και εφόσον τόσο πολύ το πατρικό ένστικτο αυτό το οποίο το έχασε και το θεωρεί ότι κάπου με με όλη αυτή τη διαδικασία αμφισβητείται η όλη η κατάσταση, ας έλθει, ας προσέλθει, ας δώσει δείγμα εκεί πέρα που πρέπει να δώσει και από εκεί και πέρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να μπούμε, να σεβαστούμε τη διαδικασία να κάνετε και το οποιοδήποτε θέλεσμα. Κύριε Παπαδημητρίου, να σας ευχαριστήσω θερμά, ευχαριστήσω τη Θέσλα και τον Άγγελο Τουβουράκη. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα τώρα, πάω να πω εγώ τον διαγωνισμό.